Ελπίδου, θα μιλάω στον πληθυντικό όσο και αν νιώθω ότι σας ξέρω τόσο πολύ, που δεν σας ξέρω τόσο πολύ, που θα μου έβγαινε πολύ άνετα ο ενικός. Αλλά θα συνεχίσουμε στον πληθυντικό, εγώ προσωπικά. Καλώς ήρθατε στο HuffPost. Καλώς σας βρήκα και εγώ φυσικά θα ανταποδώσω στον πληθυντικό Ευγενίας, μέχρι σιγά σιγά να γνωριστούμε καλύτερα. Τι ωραία παράσταση ήταν αυτή. Ναι. Τι μαγική βραδιά στο Ηρώδιο. Μιλήσαμε και με τον Σταμάτη τον Γκραουνάκη, ο οποίος βέβαια είναι και μεγάλος δημιουργός και ηθήνων νους. Όμως, ο πρωταγωνιστικός σας ρόλος, γιατί στο θεατή μένει η πρωταγωνίστρια. Ναι, υπάρχει ένα προνόμιο. Απίστευτος. Πόσο ωραία μας μεταφέρατε τη δύναμη αυτής της γυναίκας και πόσο πρωτοποριακό, αν και τόσο επίκαιρο. Και σήμερα τα ίδια νομίζω θα ξαναγράφε ο Αριστοφάνης, αν ήταν να γράψει κάτι τέτοιο. Πώς το βιώσατε εσείς? Λοιπόν, εγώ νομίζω πως κάτι τέτοια πράγματα συμβαίνουν μια φορά στα 10 χρόνια. Δηλαδή, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, να είσαι την κατάλληλη στιγμή στον κατάλληλο. Το σωστό timing. Το timing, ναι. Και έτσι έγινε μάλλον και με μένα, γιατί αυτή η πρόταση με βρήκε έτοιμη απολύτως. Είχα καθαρίσει δηλαδή το τοπίο και το σπίτι μου και την ψυχή μου από όλες τις προτάσεις και είπα, εμένα δεν μου αρέσει τίποτα από ό,τι συμβαίνει, τώρα θέλω να ξεκουραστώ. Και είπα όχι σε κάποια πράγματα και ήρθε αυτό, το οποίο το περίμενα 25 χρόνια. Θέλατε να παίξετε αυτό το ρόλο σε αυτό το έργο? Ναι, ναι. Πριν 25 χρόνια με κάλεσε ο Σταμάτης στο μικρό του παλατάκι, στο σπίτι του, και μου διάβασε την πρώτη Πραξαγόρα. Και είχα στο νου μου ότι πάντοτε αυτό θα γίνει, ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Γιατί άργησε 25 χρόνια, για να το απολαύσουμε εμείς, ναι, τώρα. Γιατί τώρα είμαστε όλοι έτοιμοι, αυτή τη στιγμή. Ήταν και ο Σταμάτης έτοιμος να μπορέσει να βρει τους κατάλληλους συνεργάτες, να μπορέσει να βρει αυτή τη μεγάλη βοήθεια από την κυρία Κατερίνα Παναγωπούλου, που ήταν ο μέγας χορηγός μας, για να μπορέσουν όλοι οι συνεργάτες να αμυφθούν για να γίνει αυτή η ωραία παράσταση. Ήτανε ωραία και παράσταση ήταν πλούσια και υπερπαραγωγή με μεγάλο θείασο. Αυτά όλα κοστίζουν. Πώς ηθοποιεί? Ήμασταν καμιά εικοσαριά όλοι μαζί. Εικοσαριά, μεγάλος θείασος. Ναι. Ένα Ηρώδιο κατάμεστο, ναι. Και συνεχίζεται. Για πείτε τώρα στον κόσμο. Τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη προοπτική λόγω της μεγάλης επιτυχίας να συνεχίσουμε και θα τα μάθετε και από τα δελτία τύπου σε λίγο. Εγώ είμαι ενημερωμένη και μπορώ να το προδώσω. Θα πάτε σε όλη την Ελλάδα? Όχι, προς το παρόν. Θα παίξουμε πάλι στην Οδό Φρυνήχου. Ωραία. Και υπάρχουν μετά και πάρα πολλά όνειρα για το μέλλον. Και εξωτερικό θα έπρεπε να βγει αυτή η παράσταση. Ναι, τέτοια πράγματα ονειρευόμαστε. Δηλαδή τώρα κάπως ανεβήκαμε ψυχολογικά με την επιτυχία μας. Χαρήκαμε πολύ και μπορούμε να ονειρευόμαστε εξωτερικά, τη Νέα Υόρκη, τέτοια πράγματα. Εντάξει, όνειρα είναι αυτά, μπορούμε να τα... Να διδάξετε, Αριστοφάνη, και στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο στους Έλληνες εκεί, σε όλους. Τώρα με τους υπέρτιτλους, ναι καλά, στους Έλληνες έτσι κι αλλιώς, αλλά
Νομίζω με τους υπέρτιτλους μπορούμε να επικοινωνήσουμε λίγο το σώμα μας, λίγο η κίνηση, λίγο ο χορός, λίγο ο μύθος που είναι γνωστός και λίγο υπέρτιτλοι. Τι γίνεται αν οι γυναίκες πάρουν την εξουσία? Ξέρετε, είμαστε στο 2019 και ακόμα συζητάμε για ποσόστοση, ότι πρέπει να μπουν 30-40% γυναίκες κάπου. Δηλαδή, το ότι δεν είναι δεδομένο νομίζω δεν είναι και τόσο τιμητικό. Τι θα γινόταν αν οι γυναίκες έπαιρναν την εξουσία? Νομίζω ότι ο Αριστοφάνης, σαν μεγάλος προφήτης και μεγάλος ποιητής και φυσικά διανοούμενος και σατυρικός μεγάλος συγγραφέας και λυρικός και όλα τα μεγάλα, έπαιξε με τις γυναίκες. Έπαιξε και έπλεξε. Έπλεξε ένα εγκόμιο για το γυναικείο φύλλο, γιατί ήταν αδικημένο τότε και δεν συμμετείχε στα πολιτικά πράγματα της εποχής. Ήταν στο σπίτι και έβλεπε και θέατρο. Μέχρι εκεί όμως. Ο Αριστοφάνης σκέφτηκε εκείνη την εποχή που είχε καταρρεύσει η δημοκρατία να χρησιμοποιήσει αυτό το τρίκ με τις γυναίκες, ότι εάν οι άντρες είναι τόσο, έχουν εξεπέσει τόσο πολύ και τεμπελιάζουν και κοιμούνται και δεν είναι ενεργοί και δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν σκέφτονται πολιτικά, τι θα συνέβαινε εάν οι γυναίκες που δεν τις εκτιμάμε παίρναν την εξουσία? Και αν έκαναν και εκείνο κτημοσύνη, κάτι το οποίο συζητιόταν τότε και από τον Πλάτωνα στην εποχή. Είχαν μια κρίση αξιών, ηθών και αξιών εκείνη την εποχή και πέρασε και την κρίση η δημοκρατία, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Και τη βρίσκουμε λοιπόν σε παρακμή. Ναι, ναι. Και βάζει τις γυναίκες να το κάνουν αυτό και μέσα από αυτό το πράγμα σατιρίζει τους άντρες και την κοινοκτημοσύνη, λέγοντας ότι αφού είναι όλα λοιπόν θα είναι κοινά, πρέπει να είναι κοινή και η απόλαυση. Και επομένως... Απόλυτη κοινοκτημοσύνη παντού. Ναι. Και επομένως πρέπει οι νέοι πρώτα να πηγαίνουν με τις γριές, τις μιλφάρες. Αυτή η σκηνή. Δεν ήξερα τη λέξη και την έμαθα τώρα. Γιατί είπα στον Σταμάτη, πώς θα πω αυτή τη λέξη που δεν την ξέρω. Μου λέει, εσύ πες την. Για ξαναπείτε το. Μιλφάρες. Πες την τη λέξη και θα δεις τι θα γίνει. Και κατάλαβα μόνο στο Ηρώδιο ότι όλος ο κόσμος ξέρει τι θα πει μιλφάρες. Είμαστε ένα ενημερωμένο κοινό. Είναι από τις πιο σημαντικές σας δουλειές αυτή, οι εκκλησιάζουσες? Ναι, οπωσδήποτε. Πόσες φορές έχετε πάει επίδαυρο? Α, εγώ πήγα επίδαυρο 3 φορές. Μόνο 3? Νόμιζα 3. Παραπάνω. Πολύ καλά νομίσατε. Πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι κι εγώ τα βγάζω καλά πέρα και εσείς... τολμώ να το πω τώρα που μεγάλωσα. Σας μαγεύει περισσότερο η επίδαυρο, το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχετε ζήσει και μια φοβερή εμπειρία στην επίδαυρο, το διάβαζα και έμεινα σε αυτό. Αυτό το μεταφυσικό. Ναι, αυτό το απίστευτο, δηλαδή, το πιστεύω, εννοείται. Πόσο τυχεροί ήσασταν που φτάσατε σε αυτό το σημείο, να πούμε στον κόσμο τι εννοώ. Διάβαζα ότι μετά το τέλος μιας παράστασης... Ήτανε στον πλούτο. Στον πλούτο. Στο φάνη, με την ποινία. Νιώσατε ότι βγήκατε από τον εαυτό σας. Ναι, έτσι το ένιωσα. Απίστευτο. Ναι, ένιωσα ότι πέθανα. Και ότι άφησα πίσω το σκήνομα μου, έτσι είπα. Το οποίο το είδατε. Το είδα, ναι, κάτω στο έδαφος. Δηλαδή τα... Φύγατε δηλαδή. Χωρίς σώμα, μόνο το... Έφυγα, ναι, έφυγα. Έφυγα. Φαντάζομαι τέτοια πράγματα και τέτοιες διαστάσεις θα ζούσαν οι αρχαίοι και φτάσατε κάπου πολύ κοντά. Αυτό είναι μεγάλος, ή μεγάλος φόβος, είναι η μεγάλη χαρά, ή πανικός, μάλλον ιδέως, ή ευαισθησία. Ή αγνότητα, αφέλεια. Τι συνέβη? Μεγάλη ευαισθησία έχω απέναντι στο... Είχα στο ρόλο και στο ότι εγώ πάω πρώτη φορά στην επίδαυρο. Α, ήταν στην πρώτη φορά. Ναι, πρώτη φορά. Και ότι εκεί πρέπει κανείς να φοβάται και να νιώσει το δέος. Όλα αυτά δημιουργήσαν μέσα μου μια μεγάλη ευθύνη και από την πολύ μεγάλη ευθύνη μεγάλο φόβο και ο φόβος έφερε γιατί τη μικρή, ας το πούμε, παρέστηση, ας την πούμε έτσι,
που έχει να κάνει με τη δική μου την ψυχή, το δικό μου το μυαλό. Έτσι το ερμήνευσα, έτσι το είδα. Είναι, μοιάζει με όνειρο, το αγαπάω, αγαπάω πολύ αυτή την εμπειρία, αλλά ήταν όμως υπερβολικό. Ναι. Μετά τις εκκλησιάζωσες και από όλες αυτές τις τόσο σοβαρές δουλειές και σπουδές που έχετε κάνει, τι μπορεί να θέλετε να κάνετε, τι έχει μείνει, ποιο είναι το όνειρό σας? Υπάρχει άραγε ρόλο που δεν έχετε κάνει, έργο? Πάρα πολύ ρόλο, εντάξει. Το ρεπερτόριο, το θεατρικό, είναι σαν ωκεανός, δηλαδή μπορεί να πνιγείς. Δεν φτάνει μια ζωή και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες, δεν φτάνει. Γι' αυτό εγώ που έχω γερό ένστικτο επιβίωσης, δεν ονειρεύτηκα ρόλους. Ονειρεύτηκα να πηγαίνω στο δρόμο μου. Και να επιβιώνετε από τη δουλειά σας, εννοείται, να επιβιώνω, αλλά όχι από τη δουλειά μου ακριβώς. Γιατί δεν το είδα ποτέ ότι τώρα εγώ ως ηθοποιός θα εκμεταλλευτώ αυτό το χάρισμα που μου δόθηκε προκειμένου να... Γιατί η δουλειά πάντα συνδέεται με χρήματα, έτσι δεν είναι? Πρέπει να ζούμε, να μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας, αλίμονο. Ναι, ναι. Και όταν επέρχεται η επιτυχία, ακόμα και καλύτερα. Ναι. Φυσικά δεν είναι ένα κίνητρο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το λέω ακριβώς. Ενώ δουλεύω πολύ στη ζωή μου, πάρα πολύ, για να κάνω αυτά που κάνω, θα κάνω όλα γιατί σαν να κυνηγάω κάτι. Ή να καταλάβω ποια είμαι, ή να φτάσω σε ένα μεγαλύτερο στόχο και να γίνω καλύτερη και σπουδαιότερη, ή να ανέβω πιο πάνω, ή να επικοινωνήσω καλύτερα με τον εαυτό μου και με τους άλλους. Δηλαδή, τέτοια σχέση έχω με αυτά που κάνω. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό δεν ονειρεύομαι ακριβώς ρόλους. Αλλά όταν δεν έχω, αλλά θέλω τα καλύτερα. Κάτι που θέλετε να κάνετε, ας πούμε. Τα καλύτερα. Ποιο είναι το καλύτερο? Πάρα πολλά. Είναι να πηγαίνεις, ας πούμε, στην Επίδαυρο, να παίζεις ωραίους ρόλους, μετά να πηγαίνεις μια μικρή περιοδία, να μην κουράζεσαι, δηλαδή, στις πολλές πόλεις που δεν αντέχεται αυτό. Να παίζεις στο Εθνικό Θέατρο, πρωταγωνίστρια, αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Να έχεις μια... να διδάσκεις στο Εθνικό Θέατρο. Να σκηνοθετώ δικές μου δουλειές, ακόμα και αν τις επιδοτώ εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όμως να μπορώ ταυτόχρονα να τις επικοινωνώ με τον κόσμο. Αυτά είναι τα όνειρά. Έτσι θέλετε να είναι η ζωή σας. Κινηματογράφος, τηλεόραση? Την τηλεόραση την άφησα, δηλαδή την εγκατέλειψα γύρω στο 90 κάτι. Το κινηματογράφο? 96, γιατί δεν κατάφερα να κάνω δικά μου πράγματα, που και εκεί, ας πούμε, είχα μεγάλα σχέδια τηλεοπτικά. Είχα μεγάλη επίβολα σχέδια και δεν τα κατάφερα, απλώς αποχώρησα και έκανα μόνο κάτι guest, τα οποία μείνανε. Το σινεμά, νομίζω, δεν είμαι ακριβώς η ηθοποιός που εμπνέω τους σκηνοθέτες μας. Δεν είμαι μούσα, δηλαδή, κάποιου. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί νομίζω το σινεμά γίνεται από έναν σκηνοθέτη που θα σε έχει για να σε προσέξει. Πρέπει να σε αγαπάει ένα σκηνοθέτης και να... ή ένας σεναριογράφος. Το θέατρο είναι εσάς η αγάπη σας, από ό,τι καταλαβαίνω, και το κάρμα σας. Μάλλον. Δηλαδή, και τα πάτε μια χαρά σε αυτό. Ευτυχώς καλά έκανα που πήγα προς τα εκεί. Γιατί εστικτοδός πήγα προς το θέατρο. Κλείνοντας αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε και θέλοντας να σας ευχηθώ οι εκκλησιάζουσες να έχουν μια πολύ μεγάλη πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, και να πάτε σε πολλές χώρες, είτε έχει πολύ ελληνισμό, είτε δεν υπάρχει πολύς ελληνισμός, δηλαδή να το μάθουν και ξένοι. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτά τα υπέροχα μαλλιά, πώς τα ισιώνατε όταν ήσασταν μικροί? Λοιπόν, αυτά τα υπέροχα μαλλιά που επιτέλους πολλά χρόνια τώρα τα αγαπώ, κάποτε δεν ήταν της μόδας. Και γι' αυτό η μαμά μου, για να με παρηγορήσει που είχα σγουρά μαλλιά, και όλη η οικογένεια, εκτός από τον πατέρα μου, μου τα σιδέρωνε. Σε σιδερόστρα. Σε σιδερόστρα με το σίδερο? Ναι, και έβαζε εφημερίδα επάνω.
εφημερίδα, θυμάμαι, έβαζε για να μην με κάψει. Α, παπα, κάνει ναι. Ποτέ. Όχι, όχι. Τόσο είχε πολύ. Είναι υπέροχα. Ευτυχώς που στη μόδα τώρα είναι πολύ ωραία τα σγουρά. Αργότερα με τα παιδιά των λουλουδιών και τους χίπηδες ήρθαν στη μόδα όλα αυτά και αγάπησα τα μαλλιά μου, τα άφησα να μακρύνουν και απέκτησα κι εγώ μια προσωπικότητα μαζί με τα μαλλιά και έκτοτε τα έχω έτσι κάπως. Υπήρξατε χίπισσα. Εντάξει, μιμήθηκα κάπως αυτό το κίνημα, αλλά επί της ουσίας περιφερειακά. Δεν ήμουν ακριβώς, δηλαδή μέσα ακριβώς. Γιατί αυτό το κίνημα ήταν σεξ, drugs και rock and roll. Εγώ μόνο το rock and roll. Μέχρι εκεί μπορούσα. Εντάξει, συμμετείχατε στο 1/3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Επίσης.